προσέξτε, τον καλεί και του αναθέτει πλέον η κυβέρνηση Βενιζέλου. Έχει πέσει ο βασιλιάς, έχει ο Βενιζέλος κατοχυρωθεί, έχει εκθρονιστεί ο Κωνσταντίνος και τον κάνει Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικής Περίθαλψης και τον στέλνει στον Κάφκασο. Διότι κατεβαίναν οι Μπολσεβίκοι και ο ελληνικός πληθυσμός ήταν κυνηγημένος, ήταν χαμός, ας πούμε, Γεωργία, όλα αυτά βλέπετε, Κρυμαία κλπ. Έλληνες ήταν, ας πούμε, έτσι, μεγαλέμποροι, το κεφάλαιο, οι προσωπικότητες, οι μορφωμένοι και τους κυνηγάνε οι Μπολσεβίκοι προς τα κάτω. Και στέλνει τον Καζαντζάκη να κάνει την απογραφή του ελληνικού πληθυσμού της Καυκάσου, διότι θέλει τα εθνολογικά στοιχεία της Καυκάσου στη διαπραγμάτευση του Παρισιού. Όπου έλεγε, ας πούμε στην Ήπειρο, στη Βόρεια Ήπειρο, έχουμε τόσα αυτά, του λέει ξέρω εγώ, Ήλσο, μα εγώ ξέρω ότι μιλάνε αρβανίτικα, να πούμε στην Ήπειρο, τι μας λες, είναι δικά σου, ή ξέρω εγώ, να δώσουμε στους Βούλγαρους την Γκαβάλα για να έχουν για αυτήν ένα λιμάνι, όχι, παιδί, αυτό, γίνεται μια διαπραγμάτευση. Και θέλει να ξέρει ο ένας τι έχει ο άλλος στο τραπέζι. Και περιμένει την έκθεση από τον Καζαντζάκη. Αυτός δεν τη στέλνει, αφού γυρίζει από τον Κάφκασο, παίρνει το βαπόρι και πάει στη Μασσαλία και το εμφανίζεται Φάντης Μπαστούνης στο ξενοδοχείο Μερσέδες με καθυστέρηση όταν είχε σχεδόν λήξει η σύσκεψη δώρον άδωρον και γίνεται έξαλλος ο Βενιζέλος. Διότι δεν είχε τα στοιχεία του Καυκάσου. Ενώ αν πρέπει να τα στείλει με μια επιστολή γρήγορα χωρίς αυτό και έρχεται για να μπει στην αντιπροσωπεία να κάνει τη σχέση με τα επιφανή πρόσωπο. Τότε είναι ο Μαρσέλ Προύστ, όλοι αυτοί τρέχανε πίσω από τον Βενιζέλο, τα μεγάλα όνοματα, η Άννα Ντενοάγε, θα τα ξέρει ο Βενιζέλος τι είναι η Άννα Ντενοάγε, διαβάζει τα ποίηματά της. Όπως λέει ο Μαρσούλ, προς τη Θάμβη, το μεγαλύτερο ποίημα, μεγαλύτερο και από τον Βίκτορο Σουγκό. Έτσι. Δηλαδή, και έτσι υπάρχει αυτή η αντιπάθεια. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, προσέξτε το δηλαδή. Ενώ υποτίθεται ότι είναι στο γραφείο του Βενιζέλου και κριτικός του αλυτρωτικών κλπ. Ξαφνικά ο Καζαντζάκης εμφανίζεται ο παδός του Ίωνος Δραγούμη. Δηλαδή το ορκισμένο αντιπάθειο του Βενιζέλου, ο οποίος εκείνη την περίοδο, ο Ίωνος Δραγούμης, είχε τη θεωρία ανεπίκαιρη πλέον. Θα το δείτε με πολύ για στα δύο βιβλία. Τη Ελληνοτουρκική Ομοσπονδία, δηλαδή ήταν ένα φερετζέ υπέρ των Γερμανών, ας πούμε, ουσιαστικά. Θα κάνουμε την Ελληνοτουρκία, μα μια ουτοπία, ας πούμε, εκτός πραγματικότητας. Τραγική ιστορία του Ιώνου, βέβαια, είχε το κακό τέλος, αυτό το σχρό τέλος, ας πούμε, κλπ. Μεγάλη αδική, ήταν μια επιφανής προσωπικότητα. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα από τον Ιώνα Δραγούμη. Κανείς δεν ξέρει. Πολλοί θεωρούν ότι μπορεί να ήταν και ο Έλλην Μουσολίνη. Δηλαδή, όσον αφορά αυτό το. Τέλος πάντων, εμφανίζεται ως Ιων Δραγούμης, δηλαδή τον ορκισμένο αντίπαλο του Βενιζέλου. Δηλαδή, το Ιων Δραγούμης δεν μισούσε τίποτα περισσότερο στον κόσμο από τον Βενιζέλο. Σου λέει, ήρθε αυτός ο κριτικός τώρα, ο γύφτος να πούμε, εμείς είμαστε εδώ επιφανής οικογένεια Δραγούμη με ρίζες, ξέρω εγώ, να μας πάρει την αρχή. Εγώ έπρεπε να είμαι στην αρχή. Το ίδιο πίστευε και ο Γούναρης. Και σκεφτείτε ότι ενώ το Ιων Δραγούμης είναι στην Πελαγία Πετρούπολη, στέλνει επιστολή στον Κωνσταντίνο που του λέει στην Αντάν πρέπει να πάμε, εκείνη τα συμφέροντα της Ελλάδας. Μετά στρέφεται εναντίον της Αντάν επειδή ήταν ο Βενιζέλος. Και πάει με τους Γερμανούς, ας πούμε, η οικογένεια Δραγούμη κλπ. Εδώ είναι άλλα μυστικά μεγάλα. Αυτό είναι ένας άλλος κύκλος που δεν μπορείτε να φανταστείτε που μας οδηγεί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε που μας οδηγούν μεγάλες ελληνικές οικογένειες που τώρα δεν είναι στην Τεργέστη, στην Αλεξάνδρεια, δηλαδή Άγγλοι, που είναι στη Βοημία. Εδώ είναι ένα μεγάλο μυστικό. Λοιπόν, σας είπα για τον Καζαντζάκη, δεν πρόλαβε καταρχήν ο Βενιζέλος να δει τον Καζαντζάκη αυτό που εμείς λέμε Καζαντζάκης. Δηλαδή την στροφή της ομίτης ιστορία, να δει την Οδύσσια, να δει τα μεγάλα του έργα. Ήταν ένας ιδιόρυθμος για αυτόν. Συγγραφέας ο οποίος έχει γράψει μέσα για τον Πρωτομάστορα, προς τιμή του Βενιζέλου. Το θεατρικό Πρωτομάστορας που έκανε τη μουσική ο Μανώλης Καλομύρης είναι προς τιμή του Βενιζέλου.